να δούμε μερικές φάσεις. Αν και το match κρίθηκε από αρκετά νωρίς, είχαμε δείξει το pre-game πως ο Ολυμπιακός πιέζει αρκετά νωρίς, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός, και τελικά τον goal έχετε αρκετά νωρίς. Αυτή κάθε την παλιά Σπύρο για να κόψει ουσιαστικά στη μέση την άμυνα της ΑΕΛ. Είναι και η κίνηση και το control πως φέρνει και τζογάρι την μπάλα, συγγνώμη, τη φράσελ, πως τη φέρνει και μπροστά του ο Μασούρα. Είναι ο συγχρονισμός και των δύο. Ναι. Και η κλάση φυσικά του Νάτκου που κάνει αυτή την μπάσα, αλλά και το ότι δεν έχει αντίπαλο να πιεστεί. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί οι προσπαθητές, αν τους αφήσεις χώρο, θα μπορούν να κάνουν μια τέτοια πάσα. Εκεί έγκυται και η ποιότητα που λέμε. Κάθε προσπαθητή και μπορεί να κάνει μια τέτοια πάσα και να. Και λέγαμε για τον Άτχο, δεν το σχολιάσαμε, αλλά το λέγαμε καθώς βλέπουμε το παιχνίδι, πως η ευχέρειά του να έχει το παιχνίδι με τη μία, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, όταν πλησιάζει το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, φέρνει ένα επίπεδο παραπάνω τον Ολυμπιακό. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά στο γήπεδο φαίνεται. Είναι πολύ οξυδερκής, ξέρει πότε μπορεί να παίξει γρήγορα, πότε να χτίσει σωστά το παιχνίδι. Και νομίζω ότι. Χρειάζεται όμως ένα half να τρέχει για εκείνον, έτσι. Ναι, το δίδυμο των half σήμερα του Ολυμπιακού ήταν, αν μπορεί να μας επιτραπεί, πιο soft. Ναι. Αλλά είχαν την ικανότητα και πολύ σωστά προσέγγισε ο προπονητής, περιμένοντας μια ομάδα που θα αμυνθεί, να μπορούν να πάνε σε ένα control παιχνίδι με τελικές πάσες, κάτι που αποδείχθηκε έγινε γρήγορα, ένα γρήγορο goal. Και απέδωσε τακτική με αυτά τα δύο half στο σημερινό παιχνίδι. Σωστό. Πάμε να δούμε και άλλες φάσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ. Λοιπόν, εδώ είναι η ανάπτυξη ουσιαστικά από την αρχή και οι πάσες από την αρχή, πως οικοδομεί την επίθεσή του Ολυμπιακός με αρκετές πάσες, με υπομονή, όπως είπε βέβαια και ο Σπύρος προηγουμένως, η ΑΕΛ είναι αρκετά πίσω στα δικά της μέτρα, αλλά αυτό βλέπουμε εδώ την περίφημη προσποίηση του Φορτούνη. Εδώ νομίζω πως ζήτησε την μπάλα και πάλι πίσω από τον Μασούρα, έτσι, αλλά εδώ τα λέμε όταν είσαι νεοφερμένος, θέλεις να... Έχει πετύχει ένα γκολ, λες τώρα, είσαι και απέναντι τον τερματοφύλακα που τα λέμε. Εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό να γυρίσει την μπάλα, αλλά δεν ήταν και κακή επιλογή τον πλασάρι. Είχε απέναντι τον τερματοφύλακα. Βέβαια, στόχησε και τώρα κάνουμε την κριτική. Αλλά αν δεν γυρίζει. Όχι, η κριτική εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Εμείς κάνουμε αυτή την ανάλυση. Την ανάλυση, ναι. Αν γινόταν αυτή η πάσα, θα θύμιζε ένα γκολ Ζιοβάνι Καστίγιο. Έτσι. Σωστά. Ριβάλντο, κάτι τέτοιο θα ήταν. Απλά ζήτησε την πάσα ο Φορτούνης, λογικό είναι. Πάντα θέλει να πετυχαίνει γκολ. Προφανώς. Πάμε να δούμε και μια γρήγορη μετάβαση από τον Ολυμπιακό. Μερικές φορές πήρα δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για μια γρήγορη μετάβαση. Μια καλή πάσα, μια καλή πρώτη πάσα και αρκετοί παίχτες να τρέχουν στο χώρο. Εμείς βλέπουμε τα μέτρα που έχει διανύσει ο σκόρερ, αξία και η πάσα αλλά και το τελείωμα. Σίγουρα, είδαμε, βλέπουμε πόσο γρήγορα φύγαν οι παίχτες να διεκδικήσουν την τελική μπάλα και πάντα τα extreme σπάνε την μπάλα στον επερχόμενο ποδοσφαιριστή, όπως είναι τώρα ο Φορτούνης. Νομίζω είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ξεκάθαρα είναι τακτική του Ολυμπιακού αυτή, να παίξει με τα extreme του και να ακολουθήσουν παίκτες, να πλαισιώσουν παίκτες μέσα στην περιοχή και για τελική φάση. Και σήμερα το κάνανε πολύ καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και εδώ φαίνεται αυτή η δουλειά που επεσήμανες εσύ και την επισημαίνουν όλοι βέβαια, που έχει να κάνει με τον Πέντρο Μαρτίνς. Σίγουρα. Ξεκάθαρα αρέσκεται σε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Φυσικά έχει το ρίσκο το αυτό, αν ο αντίπαλος είναι σε καλή μέρα, θα βρει κάποιους καινούς χώρους. Σήμερα δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο βλέπουμε ότι αναγνωρίζουν οι αντίπαλοι. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι και το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει αυτό κάτι να το αναγνωρίζουν οι αντίπαλοι. Και δεν είναι πρώτη φορά σήμερα που έγινε. Νομίζω γίνεται τελευταία πολύ συχνά από τους αντιπάλους. Αναγνωρίζουν το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Στιγμή στο μάτς, αυτό που συμβαίνει νωρίς στο 8 από τον πολύ απλό, δημιουργικό, εξαιρετικό Νάτχο στο πλάι του Φορτούνη, μια πολύ ωραία πάσα για να ανοίξει το σκορ νωρίς. Καθοριστική φάση αυτή που συμβαίνει στο 16 για το 2-0 με το πέναλτι του Φορτούνη, γιατί τελειώνει νωρίς ουσιαστικά η όποια ελπίδα είχε η ΑΕΛ να αντιδράσει, να ισορροπήσει. Δυσκολεύτηκε πολύ να κρατήσει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Γενικώς δεν ανταπεξήλθε στην πίεση του Ολυμπιακού. Πίεσε ψηλά, κράτησε μπάλα, είχε την ΑΕΛ ουσιαστικά στο μισό γήπεδο, κυρίως ένα πρώτο 20 λεπτό εντυπωσιακό για τους ερυθρόλευκους. Αυτή είναι η καθοριστική φάση στο παιχνίδι. Τώρα για τον MVP δεν χρειάζεται και πολύ συζήτηση. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει παίξει ψηλά, έχει παίξει χαμηλά, έχει τεράστια συμμετοχή στην εικόνα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, γενικώς στη σεζόν. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους χωρίς να έχει στερήσει ουδής από τον Ολυμπιακό.